Στην Αμερική το όνειρο είναι παλιό. Γυροφέρνει στο μυαλό πολλών φιλόδοξων νεαρών από τότε που το δρόμο έδειξαν κάποιοι ιδιόρυθμοι τύποι, σαν το Steve Jobs ή το Bill Gates. Αλλά από τότε που ο Mark Zuckerberg, με μια απλή ιδέα και μάλλον στοιχειώδης γνώσης πληροφορικής, κατόρθωνε να γίνει ένας από τους πλουσιότερους και διασημότερους ανθρώπους στον πλανήτη, το όνειρο έχει αποκτήσει μια ακόμα μεγαλύτερη λάμψη. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη βρίσκονται στο κυνήγι αυτής της μίας φαϊνής ιδέας που θα αλλάξει τη ζωή όλων μας, αλλά κυρίως τη δική τους. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέες τεχνολογίες που μας υπόσχονται μαγικές δυνατότητες, καμιά φορά έστω και μόνο σαν ψευδαίσθηση. Νεοφυείς επιχειρήσεις τις βάφτισαν στην Ελλάδα και κάποιοι ευφυείς συμπατριώτες μας ανήκουν στον κύκλο εκείνων που το τόλμησαν. Άλλοι με λιγότερη και άλλοι με περισσότερη επιτυχία. Αλλά σίγουρα αμέτρητοι είναι εκείνοι που απλά το ονειρεύονται. Από το 2000, όπου η λέξη startup δεν υπήρχε ακόμα. Λέγαμε μια νέα επιχείρηση, δεν υπήρχε στο λεξιλόγιο μας startup. Από το 2005 και μετά αρχίζει και υπάρχει μια κινητικότητα και τα τελευταία 2-3 χρόνια, όπως βλέπετε, υπάρχει επικοινωνιακά μια έκρηξη των startups, η οποία ελπίζουμε να ξεφύγει από το επικοινωνιακό κομμάτι και να γίνει και ουσιαστική. Εδώ και 1,5 περίπου χρόνο, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν και την επίσημη ένωσή τους στην Ελλάδα. Ο σκοπός είναι προφανής. Πρώτα και κύριο, να προωθήσουμε αυτό το νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας που στηρίζεται στην ένταση γνώσης, στην καινοτομία και στην υψηλή ανάπτυξη. Διότι είναι το μοναδικό που μπορεί να δώσει νέες θέσεις εργασίας, πράγμα που τόσο έτσι απελπισμένα, ας πούμε, πρέπει να πω, χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα. Το μοντέλο αυτό ταιριάζει βεβαίως και με τα θεωρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τουλάχιστον στα χαρτιά υποστηρίζει την ανάγκη να αποτελέσουν τέτοιες μικρομεσαίες και καινοτόμες επιχειρήσεις τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και το αντίδοτο στην ανεργία που καλπάζει. Έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία με βάση το Συμβούλιο της Ανταγωνιστικότητας το 2011. Όπου είχε παρθεί η απόφαση από όλες τις χώρες μέλη να μπορεί να ξεκινήσει μια επιχείρηση χρησιμοποιώντας λιγότερο από 100 ευρώ και μέσα σε 3 μέρες. Έχει ξεκινήσει λοιπόν μια διαδικασία να υπάρξει μια μέτρηση το τι γίνεται σε όλες τις διάφορες χώρες μέλη. Αυτή τη στιγμή είναι 3 οι χώρες που έχουν καταφέρει να το φτάσουν αυτό, είναι η Δανία, η Σλοβενία και η Ρουμανία. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, δεν λείπει η διάθεση των νέων ανθρώπων να το τολμήσουν. Συγκεκριμένα η Ελλάδα είναι δεύτερη μετά τη Λιθουανία με ένα ποσοστό γύρω το 50% των ατόμων που ερωτήθηκαν θα ήθελαν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση. Όσον αφορά τις χώρες με το μικρότερο ενδιαφέρον για επιχειρηματικότητα, αυτό βρίσκεται πιο πολύ στο βράσι σκανδιναβικές χώρες, όπου περίπου στο 20% είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων που θα ήθελαν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση. Το πνεύμα λοιπόν της νέας ελληνικής γενιάς είναι πρόθυμο, αν και η σάρκα δεν είναι πάντα σε θέση να ακολουθήσει, αφού θα πρέπει να υπερκεράσει αρκετά εμπόδια. Οι γνώστες του χώρου λένε πάντως πως κάποια βήματα μπροστά έχουν ήδη γίνει. Αν συγκρίνουμε το 2012, πώς δημιουργείται λόγω χάρη μια εταιρεία ανώνυμη, με το πώς θα δημιουργούνταν το 2000 μια ανώνυμη εταιρεία ή και μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, είναι χαοτική η διαφορά. Αλλά όπως είπαμε, οι πρώτοι διδάξαντες έρχονται από την άλλη όχθη του Ατλαντικού και συνεχίζουν να βρίσκονται πολλά βήματα μπροστά από τους Ευρωπαίους. Άμα δούμε τα angel investments, δηλαδή επενδύσεις πρώιμου σταδίου που γίνονται, στην Ευρώπη είναι 6 φορές λιγότερο από ό,τι στην Αμερική. Αυτό από μόνο του μαρτυρά ότι είναι πάρα πολύ έτσι, σε πολύ αρχικό στάδιο, η νέα επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης, καινοτομίας και ταχείας ανάπτυξης στην Ευρώπη. Σε μια περίοδο που το αλλοτινό, μαζικό όνειρο για μια θέση στο δημόσιο έχει οριστικά καταρρεύσει,
θα ακούσεις πολλούς να ονειρεύονται να γίνουν επιχειρηματίες. Είναι και μόδα. Δηλαδή, κάθε Σαββατοκύριακο στην Αθήνα έχει 2-3 startup events, όπου πολλές φορές άνθρωποι που δεν έχουν και καμία σχέση με το χώρο έρχονται να σου πούνε πώς να κάνεις startups. Εντάξει, και αυτό αναμενόμενο είναι. Δυστυχώς, το ποσοστό των startups, ακόμα που είναι έτσι ουσιαστικά και πετυχημένα, είναι μικρό. Ένας φίλος είπε έτσι με ενδιαφέρον ότι είναι πιο πολλά τα events από τα startups. Από την άλλη, σε μια περίοδο έλλειψης ρευστότητας, ακόμα και τα μερικές χιλιάδες ευρώ που θα χρειάζονταν για ένα τέτοιο ξεκίνημα είναι συνήθως δυσέβρετα. Το θέμα της χρηματοδότησης είναι, όπως δείχνει και το Ευρωβαρόμετρο, το πιο σημαντικό για όλους για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση και λόγω της κρίσης αυτή την εποχή είναι και το πιο δύσκολο. Οι Έλληνες είμαστε άνθρωποι οι οποίοι το ρίσκο το έχουμε μέσα μας, δημιουργικοί, καινοτόμοι, άρα είναι δεδομένο ότι αυτό το κίνημα θα περπατήσει καλά. Βραχυπρόθεσμα βέβαια, για να κλείσω εδώ πέρα, υπάρχουν τεράστια προβλήματα, κυρίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που θα είχαν ίσως τα κεφάλαια εκκίνησης, αλλά προτιμούν να μην τα ρυψοκινδυνέψουν, επενδύοντάς τα σε μια αδοκίμαστη ιδέα. Σίγουρα, όταν ξεκινάς μια επιχείρηση, παίρνεις ένα ρίσκο. Και αυτό το ρίσκο έχει να κάνει σίγουρα και με τον οικονομικό το χώρο. Υπάρχει πιθανότητα, όταν ξεκινάς μια επιχείρηση, το κεφάλαιο που έχεις βάλει, οι προσπάθειες σου να μην πετύχουν. Και αυτό, βέβαια, είναι κάτι το οποίο το σκέφτεται κάποιος πολύ περισσότερο όταν υπάρχει μια οικονομική κρίση σε μια χώρα. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι τα περισσότερα startups γίνονται σε πρωτεύουσες χωρών που δεν έχουν χτυπηθεί τόσο από την κρίση, αλλά και σε εκείνες που το δίχτυ κοινωνικής προστασίας ακόμα λειτουργεί ικανοποιητικά. Η πιο φιλική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για startups είναι σίγουρα οι σκανδιναβικές χώρες, η Δανία, η Σουηδία. Και να σας εξηγήσω γιατί. Γιατί έχουν ένα τόσο ισχυρό κοινωνικό δίχτυ προστασίας, το οποίο δημιουργεί την κουλτούρα της αποτυχίας. Αυτό το έλεγε ο Μόρτεν Λούντ, ο οποίος είναι από τη Δανία και είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε το Skype. Λοιπόν, πώς τι λέει. Λέει, δεν έχει σημασία τόσο πολύ το φορολογικό, ας πούμε, γιατί στη Σκανδιναβία ο φόρος είναι πολύ μεγάλος. Δεν έχει σημασία αυτό. Λέει, όταν έχεις τόσο καλή υγεία, τόσο καλή παιδεία, ξέρεις ότι ακόμα και άμα μείνεις άφραγκος, δεν κινδυνεύεις από τίποτα. Τότε πραγματικά ρισκάρεις. Μετά από αυτές, οι δύο χώρες τώρα που φαίνεται ότι παίρνουν με μεγάλη διαφορά τα σκύπτρα στο startup community είναι η Γερμανία. Και είναι, εκεί μπορούμε να δώσουμε μεγάλη έμφαση. Το Βερολίνο πια είναι η πρωτεύουσα του ευρωπαϊκού startup της community και η Βιέννη μετά. Χωρίς πολλές τυμπανοκρουσίες ιδρύθηκε στην Ελλάδα η Ένωση των Νεοφυών Επιχειρήσεων, που μέχρι τώρα αριθμεί περίπου 150 μέλη. Τη στιγμή που σε Ιταλία και Ισπανία, χώρες που έχουν επίσης χτυπηθεί από την κρίση, μιλάμε για αρκετές χιλιάδες καινοτόμες επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Έρευνες δείχνουν ότι παιδιά και μαθητές οι οποίοι έχουν έρθει σε επαφή με την ιδέα να ξεκινήσουν μια εικονική επιχείρηση και να κάνουν όλα τα βήματα για το πώς ξεκινάει μια επιχείρηση, αργότερα είναι πολύ πιο θετικοί στην ιδέα του να γίνουν οι ίδιοι επιχειρηματίες. Και παιδεία σημαίνει φυσικά να μην έχεις ψευδαισθήσεις ότι ο δρόμος για τους νέους Ζούκερμπεργκ θα είναι σπαρμένος με ροδοπέταλα. Πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια και να κάνουμε δουλειά. Δεν είναι απλό. Δηλαδή, εγώ αυτό το οποίο είναι το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι τα startups είναι πολύ ωραία, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει δουλειά και πρέπει πάνω απ' όλα να είσαι προετοιμασμένος ότι μάλλον αποτυχαίνεις. Ίσως το θάρρος που λείπει για να στηρίξεις όλο σου το μέλλον ή να επενδύσεις όλα σου τα χρήματα σε μια αδοκίμαστη στην πράξη ιδέα να είναι εύκολο να βρεθεί όταν αυτή την ιδέα τη μοιραστείς και με άλλους ή όταν απλά βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο και με άλλους που κυνηγούν ένα παρόμοιο όνειρο. Ένας τέτοιος χώρος είναι το CoLab Workspace. Το CoLab είναι ένας συνεργατικός χώρος όπου ο σκοπός του είναι, δίνοντας τις υποδομές, δηλαδή τα γραφεία και ό,τι κάποιος χρειάζεται για να μπορεί να δουλέψει, να χρησιμοποιεί το χώρο προκειμένου να παράγει την εργασία του. Η ιδέα να συστεγάσεις κοινές δραστηριότητες δεν είναι καινούρια. Το καινούριο ίσως είναι να συστεγάσεις φιλόδοξα όνειρα. Η έννοια της συνεργασίας και των συνεργατικών χώρων ή αν θέλετε
κατά το ελληνικότερο, της ορθολογικής διαχείρισης των πόρων που μπορεί να έχει κάποιος, είναι παλιά, δεν είναι κάτι καινούριο. Θα μπορούσα να αναφέρω ότι εταιρείες όπως Πολυιατρία χρησιμοποιούν 4-5 γιατροί μαζεύονται μαζί και παίρνουν ένα μηχάνημα το οποίο το χρησιμοποιούν και οι 5, άρα ουσιαστικά χρησιμοποιούν τον ίδιο πόρο, το ίδιο μηχάνημα. Όμως εδώ μπορείς να νοικιάσεις ένα χώρο εργασίας, έστω για μια μόνο μέρα, ή μια αίθουσα για να συναντήσεις υποψήφιους πελάτες. Και αυτό το μοντέλο μας έρχεται από πού αλλού, από την Αμερική. Περίπου το 2006 ξεκινάει το πρώτο co-working space στο Σαν Φραντζίσκο και λίγο μετά το δεύτερο. Πρακτικά απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες όπως ανθρώπους οι οποίοι γράφουν περιεχόμενο, δηλαδή bloggers, ανθρώπους οι οποίοι παράγουν ή κάνουν video editing, δηλαδή μοντάζ σε βίντεο, ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται γενικότερα με τα νέα μέσα. Καμιά φορά η κοινή πίστη στις απεριόριστες δυνατότητες της νέας τεχνολογίας, όταν αυτή συναντιέται με τη φαντασία, αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τη λειτουργικότητα μιας τέτοιας συγκατοίκησης. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν είναι ένας χώρος που μαζεύει εταιρείες και ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο. Ποιοι άνθρωποι βρίσκονται εδώ πέρα? Μικρά τεχνολογικά startup, όπως σας είπα νωρίτερα, και ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται στον χώρο της πληροφορικής, με την ευρύτερη έννοια, όχι αμιγώς και μόνο προγραμματιστές. Η καθημερινή ζήμωση μεταξύ ανθρώπων με παρόμοιες ανησυχίες και ενδιαφέροντα μπορεί, κατά τη γνώμη των εμπνευστών του εγχειρήματος, να είναι τελικά εκείνη που θα φέρει στην επιφάνεια την τέλεια ιδέα. Μέσα σε τέτοιους χώρους έχουν γεννηθεί πολλά startups και επίσης πολλά έχουν ναυαγήσει. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα το καταφέρουν, δεν σημαίνει ότι όλοι θα το πετύχουν. Όπως γίνεται παντού, κάποιοι το κάνουν καλά, κάποιοι το κάνουν λιγότερο καλά. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μπορεί να συμβαίνει αυτό, γιατί μπορεί η ιδέα να είναι πολύ πρώιμη, η ιδέα να μην έχει ακόμα ανάγκη να υπάρξει στον κόσμο, ή γιατί η ομάδα δεν είχε την ικανότητα να το εκτελέσει αυτό το έργο το οποίο ανέλαβε να εκτελέσει. Για διάφορους λόγους λοιπόν μπορεί να αποτυγχάνουν τα startup. Και τελικά μέσα από τέτοιες διαδικασίες μπορεί να ξυπνήσει το κοιμισμένο ελληνικό δαιμόνιο, πιστεύουν οι οπαδοί της υγιούς επιχειρηματικότητας. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε και να επαναεφεύρουμε πιθανώς το τι είναι επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα προφανώς δεν είναι ούτε οι κρατικοδίαιτες δουλειές, ούτε τα στραβά υποβρύχια. Στο Collab Workspace προσφέρεται όμως και η τεχνογνωσία για όσους έχουν ίσως μια καλή ιδέα, αλλά δυσκολεύονται να οικοδομήσουν και το κατάλληλο επιχειρηματικό μοντέλο. Το σχετικό πρόγραμμα λέγεται Επιταχυντής Ορίμανσης Ιδεών και θέλει ακριβώς να βοηθήσει νεοφυείς επιχειρήσεις να εξελιχθούν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα. Ο στόχος λοιπόν του προγράμματος είναι μέσα σε 6 μήνες να βοηθήσουμε μια νέα ιδέα να φτάσει στο σημείο του να είναι ένα service ή ένα προϊόν το οποίο θα μπορεί να πουλάει και αν μη τι άλλο στο εξωτερικό, μια και βασικό θέμα μας δεν είναι η παραγωγή του πλούτου να προκύψει από χρήματα τα οποία θα έρθουν από το εξωτερικό.